καλό μεσημέρι. Επιστρέψαμε κοντά σας με μία πρόταση πολύ ιδιαίτερη. Η θεατρική παράσταση Γέρμα από την ομάδα Εκτός των Τυχών έχει έρθει και για κάθε Κυριακή στις 9 η ώρα θα μας πούν πού και πότε και με τι θέμα θα δίνουμε ραντεβού με ένα εμβληματικό έργο, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Θα πω καλό μεσημέρι. Ξεκινάω από τον Χρήστο Σιρμακέζη, ηθοποιός, αλλά υπογράφει και σκηνοθετικά την παράσταση αυτή. Ξανασυναντιόμαστε μετά από. Ξανασυναντιόμαστε μετά το Δεν Πληρώνω και μετά το Bear Gid. Έχουμε πολλά να πούμε όμως, με μια νέα πρόταση να πούμε, ναι. Και νέα ομάδα βέβαια. Νέα ομάδα, νεοσύστατη για τις ανάγκες της, για να ανέβει η παράσταση Γέρμα, αλλά θα συνεχίσει τη δράση της. Καιρό είχε ανάγκη ο τόπος από μια καινούργια ομάδα, θεατρική, αμυγός θεατρική, εκτός των τυχών, εκτός της πεπατημένης και με άποψη θέλουμε να πιστεύουμε. Και το πιστεύουμε κι εμείς αυτό. Κοντά σου είναι και η Ροδούλα Κρανιωτάκη. Εγώ σαν χορογράφος είχα στο μυαλό μου και σαν μια εξαιρετική πραγματικά στις κινήσεις της, σαν δασκάλα και ένα όμορφο πλάσμα μέσα και έξω. Βλέπω όμως ότι μεταξύ αυτών και το κομμάτι της ηθοποιού είναι κάτι που έχεις και σπουδάσει από όσο μου είπες και βλέπω το ένα ταλέντο μετά το άλλο να ξεπλώνεται. Ροδούλα Κρανιωτάκη, καλώς όρισες. Γεια σου Γιάννη. Είναι η επισκηνής, ο ρόλος σου ποιος είναι? Υποδύο με τη Γέρμα. Η πρωταγωνίστρια, λοιπόν. Πρωταγωνίστρια. Να μας πείτε λίγο, να μας βάλετε στο κλίμα, στο τι πραγματεύεται το έργο. Η Γέρμα, που σημαίνει άγονη, άγονη γη, στήρα, είναι μια γυναίκα, μια νεαρή γυναίκα που ζει στην Ανδαλουσία, παντρεμένη με τον Χουάν. Θέλει απεγνωσμένα να κάνει ένα παιδί, γιατί στερείται τον έρωτα από τον Χουάν. Και αυτή η στέρηση την οδηγεί σε πολύ ακραίες κινήσεις και στο τέλος φυσικά στο έγκλημα η στέρηση αυτή. Μια μεγάλη ομάδα όμως και συντελεστών και ηθοποιών και θέλω Χρήστο να μας πεις και εσύ ποιον ρόλο υποδίεσαι, ποια φιγούρα και τι είναι αυτό το οποίο θέλετε και επιθυμεί και το έργο βέβαια, αλλά μέσα από τη δική σου σκηνοθετική ματιά να περάσει και να αντιληφθεί, να νιώσει ο κόσμος. Ναι, εγώ υποδίω με τον Χουάν, τον άντρα της Γέρμα, που στερεί την επικοινωνία και τον έρωτα και την πραγματική αγάπη και ένωση και πώς το λένε, να μοιραστούν μαζί πράγματα. Είναι προϊόν μιας απόλυτα συντηρητικής και κλειστής κοινωνίας, της Ανδαλουσίας του 30. Δεν είναι πολύ μακριά από την εποχή μας. Το έργο είναι σύγχρονο, είναι μοντέρνο για την εποχή. Μιλάει για τη θέση της γυναίκας με έναν φεμινιστικό τρόπο, αλλά και με έναν πολύ ανθρώπινο τρόπο. Δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος μέσα από τη δράση του καταλήγει στο να κλείνουν οι πόρτες γύρω του, στο να υπάρχουν στεγανά και να μην μπορεί παρά να οδηγηθεί στη μανία, στην αιμονή, στη μανία και στο έγκλημα. Δεν θα πούμε το τέλος, αλλά είναι μια ανθρώπινη τραγωδία από τον Λόρκα. Εμείς αυτό που θέλουμε να δώσουμε είναι το αδιέξοδο στις σχέσεις μεταξύ του αρσενικού και του θηλυκού σε μια απόλυτα συντηρητική κοινωνία. Και η θέση της γυναίκας όμως, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα και από την πρεμιέρα που καθόλου τυχαία δεν επελέγει, Κυριακή 8 Μαρτίου, την ημέρα της γυναίκας. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένας ύμνος με έναν διαφορετικό τρόπο, σίγουρα στη γυναική φυσιογνωμία, παρουσία και τη δύναμη που διαχρονικά είχε, έχει και θα έχει η γυναικεία φύση. Να δώσουμε λοιπόν και στον κόσμο που μας παρακολουθεί τη δυνατότητα να διασφαλίσει για την Κυριακή αυτή 15 Μαρτίου από μια διπλή πρόσκληση. Ο πιο γρήγορος ή πιο γρήγορη που θα καλέσει τώρα στο 2810-38.000 θα διασφαλίσει τη δική τους διπλή πρόσκληση. Για κάθε Κυριακή λοιπόν, μέχρι πότε και τι ώρα και πού δεν μας λέτε? Ωραία. Είναι κάθε Κυριακή από τώρα ξεκινώντας, από 8 Μαρτίου που ξεκινήσαμε την πρεμιέρα. Να πούμε ότι η πρεμιέρα ήταν πολύ επιτυχημένη. Ήταν sold out που λέμε στα ελληνικά. Στα τώρα καλά τελευταία. Ελληνικά. Τώρα τελευταία, ναι. Sold out όμως στο νίκη ΑΗ. Έχει σημασία. Έχει σημασία. Ναι. Και θα πάει μέχρι τις 12 Απριλίου, μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. 6 Κυριακές. Είναι άλλες 5 Κυριακές. Στις 9 η ώρα στο νίκη ΑΗ. Πληροφορίες βλέπετε και το τηλέφωνο κρατήσεων, αλλά και την σελίδα της ομάδας στο Facebook και για να επικοινωνήσετε και για να δείτε γενικότερα τα νέα και την εξαιρετική αυτή δουλειά που γίνεται. Μεταφέρετε μου λίγο το κλίμα, τον παλμό και αυτήν την νεόμορφη χημεία που αντιλαμβανόμαστε όλοι, που επικρατεί τόσο από την πλευρά των προβών, αλλά και κυρίως μεταξύ σας, γιατί νιώθονται σε μια μεγάλη παρέα τελικά. Ναι. Παίρνουν μέρος και κάποιες μαθήτριές μου από τη σχολή, είναι χορεύτριες
και είναι η πρώτη τους φορά που παίρνω μέρος σε μια θεατρική παραγωγή. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό, μάλλον και πόσο μπορεί να βοηθήσει στην έκφραση, στην αποτύπωση, γιατί ξέρουμε ότι ο χορός από μόνος του δεν είναι απλά «Α, τι ωραία, παρακολουθώ μια χορογραφία». Mm-hmm. Συμμετέχει όλο το «είναι» του χορευτή, της χορεύτριας, και ταυτόχρονα χρειάζεται και αυτό το κομμάτι της έκφρασης. Mm-hmm. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Και έκφρασης και κίνησης και λόγου. Όλα παίζουν ρόλο. Εκεί έχουμε και εκλεκτούς συναδέλφους επαγγελματίες ηθοποιούς, εκτός από τις μαθήτριες της Ροδούλας, και έχουμε και μια ερασιτέχνηδα, ηθοποιό. Γίνεται μια σύμπραξη λοιπόν πολλών καλλιτεχνών από εδώ, από τις δυνάμεις του Ηρακλείου, ας πούμε. Σπουδαίο να το σημειώνουμε και ναι, να το αναδεικνύουμε, γιατί ο τόπος μας έχει ανθρώπους με ταλέντο, ναι, και καλό είναι να στηρίζουμε κυρίως τέτοιες σε επίπεδο παραστάσεις δικό μας, σε επίπεδο Κρήτης, και να μην περιμένουμε μόνο από έξω από την Κρήτη να έρθει κάτι. Mm-hmm. Έχουμε πρόσφορο έδαφος, έχουμε αξιόλογους ανθρώπους και έχουμε αξιόλογες παραστάσεις πλέον. Δύσκολο έργο. Ναι, πολύ δύσκολο έργο. Ο χειρισμός του τόσων ανθρώπων, καταρχάς στη συνεννόησή μας, στην καλλιτεχνική μας συνεννόηση, στο επίπεδο της αισθητικής, στο επίπεδο του πώς κάνουμε πρόβες, χρειάστηκε χρόνο, το κάναμε αυτό σιγά σιγά, το πετύχαμε, γίναμε μια ωραία παρέα που λες. Και νομίζω, εγώ τώρα σκηνοθετικά θα πω μια κουβέντα σε αυτό, το χειρίστηκα αρκετά κλασικά τη σκηνοθεσία. Με ασφάλεια. Ναι, με ασφάλεια, αλλά φυσικά με πολύ minimal, ας το πούμε, στήσιμο. Το στήσιμο είναι δηλαδή πολύ απλό και λιτό, που φέρνει νομίζω την ψυχή του έργου του Λόρκα. Εγώ έχω έρθει σε επαφή με το έργο του ποιητή πάρα πολλά χρόνια. Και με γυρόφερνε χρόνια να κάνω το ματωμένο γάμο, τελικά δεν έγινε, και ώσπου ήρθε η Ροδούλα και μου πρότεινε τη Γέρμα. Η Ροδούλα πρότεινε τη Γέρμα και ξεκίνησε την εργασία μας. Δηλαδή. Πίσω από κάθε σπουδαίο έργο, κίνηση, πράγμα, κατάσταση, κρύβεται μια γυναίκα. Αυτό είναι. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μου. Ευχαριστούμε πολύ. Θυμίζουμε λοιπόν και αυτή την Κυριακή και μέχρι και τις 12 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων, Νιν και ΑΗ Live, στις 9 η ώρα, η παράσταση αυτή που αξίζει να παρακολουθήσουμε. Να πω κάτι ακόμα πριν κλείσουμε. Ότι είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεις, γιατί έχουμε πολλά τηλεφωνήματα. Τώρα υπάρχουν για την Κυριακή κάποιες λίγες θέσεις, αλλά γενικότερα οι θεατές μας ας παίρνουν τηλέφωνο για να κρατήσουν θέση. Ναι, να κρατήσουν θέση. Είναι καλύτερο από το να έρθουν και να μην μπουν. Ασφαλώς. Λοιπόν, τρέχει ο χρόνος. Εγώ σας ευχαριστώ. Τρέχουμε κι εμείς μαζί με το χρόνο. Μικρή, πολύ μικρή σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε με παράδοση, με ανθρώπους από τον τόπο μας. Συνεχίζουμε σε αυτό το πνεύμα. Σε πολύ λίγο.